Όσον αφορά τα δημοτικά τέλη, όπως όλοι γνωρίζουν, είναι μια ανταποδοτική υπηρεσία. Στο πλαίσιο αυτό πρέπει να γίνεται μια μελέτη που ισοσταθμίζει τα έσοδα με τα έξοδα. Φέτος, παρότι ο Δήμος Καρδίτσας, το έχω τονίσει κατ' επανάληψη, έχει τα χαμηλότερα δημοτικά τέλη και σε επίπεδο νομού Καρδίτσας και σε επίπεδο Θεσσαλίας, ειδικά για τις επιχειρήσεις, προβαίνουμε σε μια νέα γενναία μείωση, αυτές τις επιχειρήσεις που είναι εκτός σχεδίου πόλης, για τα πρώτα 1000 τετραγωνικά, πέραν της μείωσης του 30% που έγινε πρόπερση, γίνεται μια νέα μείωση 30%. Στις επιχειρήσεις στα τετραγωνικά πάνω από 1000-2000 η μείωση πέραν της ήδη μειωμένης προτείνεται να είναι 35% και πάνω από 2000 τετραγωνικά 40%. Επίσης μειώνεται κατά 50% το παράβολο για τους γάμους από 70 ευρώ γίνεται 35. Η μείωση για τις αποθήκες εκτός σχεδίου είναι σχετικά μεγαλύτερη από ό,τι αφορά τα υπόλοιπα τμήματα των επιχειρήσεων, είναι 40-45%. Αυτό το οποίο όμως είναι ιδιαίτερα σημαντικό για τους πολίτες είναι ότι απαλλάσσονται από τα δημοτικά τέλη τελείως όλες οι συσταυλικές εγκαταστάσεις εκτός σχεδίου πόλης. Διότι σήμερα με την ερμηνεία του νόμου, όποιος είχε ένα χειροστάσιο, γουστάσιο, πτηνοτροφείο, έπρεπε να καταβάλει δημοτικά τέλη. Για να στηρίξουμε τη ζωική παραγωγή στο νομό μας, αυτές οι επιχειρήσεις απαλλάσσονται τελείως από τα δημοτικά τέλη και παραμένει μόνο το τέλος φωτισμού το 0,12 λεπτά. Όσον αφορά το πιθανό κενό στον προπολογισμό, προσπαθούμε μειώνοντας τις δαπάνες αλλά αυξάνοντας ταυτόχρονα την εξυπηρέτηση, δηλαδή με ένταση εργασίας και αξιοποιώντας και τα οχτάμενα που έχουμε την προηγούμενη χρονιά και θα έρθουν και την επόμενη, δηλαδή τους εργαζόμενους τους εποχιακούς με οχτάμενη εργασία, να παρέχουμε μεγαλύτερη υπηρεσία με μικρότερο κόστος, ούτως ώστε να ισοσταθμίζεται αυτή η διαφορά. Σίγουρα υπάρχει ένα μεγάλο πρόβλημα στον τομέα αυτό, διότι με ένα νόμο που έγινε το 2016, εάν η ανταποδοτικότητα δεν καλύπτεται 100%, μέχρι το 2016 μπορούσε να πάρει κάποια χρήματα από τα υπόλοιπα έσοδά σου ως Δήμος για να καλύψει αυτό το έλλειμμα. Από το 2016 πρέπει να τα καλύψει πάλι από τα ίδια ανταποδοτικά, δηλαδή να κάνει αύξηση τελών. Αυτό μας δημιουργεί ένα πρόβλημα, γιατί κυρίως κουβαλώντας χρέη παρελθόντων χρήσεων, προσπαθούμε να καλύψουμε αυτή τη διαφορά για να μην έχουμε προβλήματα πληρωμών όπως είχαμε το 2015 και φέτος αντιμετωπίζουμε μια δυσκολία να καλύψουμε την ανταποδοτικότητα, αλλά κάνουμε κάθε δυνατή προσπάθεια ώστε να ανταπεξέλθουμε και σε αυτό το πρόβλημα που υπάρχει κυρίως λόγω μεταφερομένων χρεών από τα παρελθόντα έτη.